Κοντά μας είναι ο κύριος Χρήστος Κατσότης, υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο νότιο τομέα Αθήνας. Κύριε Κατσότη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Γιατί κουκουέ, κύριε Κατσότη, αυτές τις εκλογές? Γιατί ένα το κόμμα. Βλέπουμε ανεβασμένο τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις το κουκουέ. Έχει αλλάξει κάτι? Κοιτάξτε, το ΚΚΕ είναι γνωστό ότι έχει μια ιστορία 100 χρόνων αγώνων, θυσιών για τα συμφέροντα του ίδιου του λαού μας. Δεν φύγεται θυσιών, κόπων για να μπορεί να οργανώνει την πάλη, να συγκρούεται με όλους αυτούς που υπονομεύουν τη ζωή του λαού μας, με όλους αυτούς που αν θέλετε ενισχύουν τη βαρβαρότητα και την εργασιακή ζούγκλα. Είναι αυτό που στέκεται πάντα μπροστά. Αυτό ο κόσμος το αποδέχεται και το ξέρει και το εκτιμά βαθύτατα. Γι' αυτό και μας ακούει με πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που αποκαλύφθηκαν όλες αυτές οι αυταπάτες περί της ανάπτυξης η οποία θα είναι για όλους, περί της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα διασφαλίσει την ποιότητα ζωής για όλο τον κόσμο, περί όλων αυτών, τέλος πάντων, των ιδεολογημάτων τα οποία εξέφραζε η ίδια στην τάξη να μπορεί να ενσωματώσει τους εργαζόμενους και τον λαό. Εγώ νομίζω ότι ένα από τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που έδειξαν και οι ευρωεκλογές αλλά και γενικότερα και οι φοιτητικές εκλογές είναι ότι ένα μέρος της νεολαίας έρχεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και το ζητούμενο είναι για ποιο λόγο η νέα γενιά έρχεται και αγκαλιάζει ένα κόμμα το οποίο έχει την παραδοσιακή του στρατηγική των 100 χρόνων του ενός αιώνα, δηλαδή δράσης. Έρχεται η νεολαία γιατί βλέπει ότι το μέλλον είναι μαύρο, είναι αόρατο με αυτές τις πολιτικές δυνάμεις και με αυτή την εξουσία του μεγάλου κεφαλαίου. Είναι γνωστό ότι η διχρετορία του κεφαλαίου δεν μπορεί να διασφαλίσει δικαιώματα των, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, οι οποίοι δουλεύουν μέσα σε μια εργασιακή ζούγκλα. Έχουν γίνει η γενιά των 300 ευρώ από τη γενιά των 700 που κατηγορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είχε διαμορφώσει η προηγούμενη κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ. Έρχεται η νέα γενιά στο ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ δεν σταμάτησε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης να είναι το μοναδικό κόμμα που να είναι μέσα στους χώρους της νεολαίας, μέσα στους χώρους των εργαζομένων και του λαού μας και να οργανώνει την πάλη του για να μπορέσει να στηρίξει τον αγώνα του, να μην απολυθεί ο κόσμος, να μην μειωθούν οι μισθοί του, οι συντάξεις του. Γιατί ξέρουν και οι νέοι ότι οι γονείς τους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, γνωρίζουν τα βάσανα τα οποία έχει προκαλέσει όλη αυτή η πολιτική, η αντιλαϊκή πολιτική, τα μνημόνια, τα τρία μνημόνια που έχουν ψηφίσει όλοι με τους εκατοντάδες εφαρμοστικούς νόμους που έχουν ισοπεδώσει, έχουν τσακίσει τη ζωή του λαού μας. Ωστόσο, η νεολαία δεν ζει σε γυάλα. Είναι τα παιδιά της εργατικής τάξης του λαού μας που υποφέρουν από αυτές τις πολιτικές. Ωστόσο βλέπουμε ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας κατά την προεκλογική περίοδο αναπτύσσουν μία ρητορική για τα εργασιακά θέματα. Ποιος είναι με την εργασιακή ζούγκλα και ποιος είναι με την εργασιακή όαση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τι λέει πάνω σε αυτό και στη διαμάχη των δύο μονομάχων? Κύριε Βερίκη, προσπαθούν μέσα από αυτή την ανάδειξη, όπως λέτε, ποιος είναι η όαση και ποιος είναι η κόλαση, να κρύψουν την συμφωνία τους πάνω σε αυτές τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο, στους μεγάλους επιχειρηματικούς και μονοπωλιακούς ομίλους, να διαμορφώσουν ένα τέτοιο φιλικό περιβάλλον, όπως το ονομάζουν για τις επενδύσεις, όπου δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο στην κερδοφορία. Και εμπόδιο είναι σήμερα η σταθερή δουλειά. Εμπόδιο είναι σήμερα ο σταθερός ημερήσιος χρόνος. Εμπόδιο είναι σήμερα οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εμπόδιο είναι το δικαίωμα το όπλο που έχει ο εργάτης για την απεργία, όπου το κατάργησαν όλοι μαζί. Εμπόδιο είναι, αν θέλετε, το πεντήμερο 40ωρο. Όλα αυτά
ήδη τα είχαν καταργήσει οι προηγούμενοι, τα διατήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνέχισε με νέες ανατροπές, όπως είπαμε, οι ομαδικές απολύσεις πέρασαν επί ΣΥΡΙΖΑ, η κατάργηση της ακάτικης αργίας πέρασε επί ΣΥΡΙΖΑ, η κατάργηση ουσιαστικά του δικαιώματος της απεργίας πέρασε επί ΣΥΡΙΖΑ, η κατάργηση της συλλογικής διαπραγμάτευσης για τον κατώτερο μισθό ενεργοποίησε τον νόμο του Βρούτση και πέρασε επί ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά δεν μπορούν να κρυφτούν μέσα από αυτά τα διλήμματα που θέτει ο ένας για τον άλλον. Και οι δύο έχουν μια κοινή στρατηγική. Να μπορέσουν να συμβάλλουν στην καπιταλιστική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αύξηση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Σας κατηγορούν όμως ότι, και το βλέπω εδώ στα μηνύματα, εντάξει, όλα αυτά καλά λέει και φυσικά το Κουβέιτ να είναι πάντα δίπλα στον εργαζόμενο. Κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο. Όμως δεν συνεργάζεστε με τους άλλους. Σας θέλουν και στην εξουσία. Σας θέλουν να συνεργαστείτε. Να βάλετε κι εσείς τα χέρια σας στη φωτιά. Ακούστε, τα χέρια στη φωτιά το ΚΚΕ τα έχει από την ώρα που ιδρύθηκε. Λοιπόν, με χιλιάδες θυσίες και εκτελεσμένους και τα λοιπά. Και τα έχει τα χέρια στη φωτιά ακριβώς για αυτά τα συμφέροντα. Αλίμονο αν τα βάζει στο μέλι. Λοιπόν, γιατί αυτοί που μας θέλουν να νερώσουμε το κρασί μας, μας θέλουν να μην είμαστε κουκουέ, να είμαστε μια άλλη δύναμη, τέτοια αστική δύναμη που θα διαχειριζόμαστε τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Δύναμη όμως από το ΣΥΡΙΖΑ. Χάσατε στην αρχή δύναμη από το ΣΥΡΙΖΑ. Επιστρέφουν, λέτε αυτοί. Γιατί κάποιοι έκαναν λόγο για αριστερούς του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς δεν τους δέχεστε, δεν το αποδέχεστε κάτι τέτοιο. Κύριε Λάμπρου, εμείς πιστεύουμε ότι αυτός ο κόσμος, ο ριζοσπαστικός, ο μαχητής, ο μαχητικός, ο αγωνιστικός κόσμος, ο οποίος έδωσε μάχη στο προηγούμενο διάστημα και εναπόθεσε τις ελπίδες του στο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς απογοητεύτηκε και είτε κάνει στο σπίτι του, είτε στήριξε το ΚΚΕ, γιατί τώρα αρκετοί ήρθαν στο ΚΚΕ, πρέπει να σας πούμε ότι 2.500 μέλη και στελέχη άλλων κομμάτων ελέγχωσαν τους συνδυασμούς του ΚΚΕ την προηγούμενη περίοδο. Αυτοί όλοι σήμερα συνεχίζουν να συστρατεύονται και να συμπορεύονται με το ΚΚΕ, να δίνουν και αυτή τη μάχη. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτός ο κόσμος δεν πρέπει να πάει στο σπίτι του, δεν πρέπει να απογοητευτεί, δεν πρέπει να κάνει άλλες επιλογές. Η επιλογή του είναι μία, να ενισχύσει αυτή τη δύναμη που την επόμενη μέρα θα είναι δίπλα, μπροστά, σε κάθε αγώνα, σε κάθε αγωνία, σε κάθε πρόβλημα του ίδιου του λαού μας. Θα είναι αυτό που θα ανοίγει δρόμους για νέες κατακτήσεις, για ανάκτηση απολειών, για δρόμους και τις ρήξεις και ανατροπές με αυτή τη βαρβαρότητα. Εμείς γι' αυτό τους καλούμε να μην απογοητευτούν, να μην απελπίζονται, να μην κάτσουν στο σπίτι τους, να μην απέχουν. Η αποχή είναι ανοχή σε αυτή τη βαρβαρότητα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει και άλλο τρόπο σκέψης. Δεν θα βρεις εύκολα σε άλλο αστικό κόμμα, για παράδειγμα, έναν συνεργαζόμενο με το Κομμουνιστικό Κόμμα να εκλέγεται για την Ευρωβουλή και να παραδίνει την έδρα του. Λες για την κυρία Διγενή. Φυσικά λέω για την Σεμίνα τη Διγενή. Ναι, δεν το βρίσκεις αυτό το πράγμα. Δίδαξε πολλά και η κίνησή της αυτή και στους νεότερους νομίζω. Εσείς τι λέτε? Είναι η φιλοσοφία του κόμματος αυτή. Κοιτάξτε, εμείς οι συνεργασίες μας είναι ειλικρινείς. Είναι πάνω σε, αν θέλετε, σε βάσεις τέτοιες πραγματικές. Δεν υποθέτουμε να κοροϊδέψουμε κανέναν, ούτε τέλος πάντων να μας κοροϊδέψει κανείς. Όποιος αποφασίζει να συνεργαστεί μαζί σας, κύριε Κατσιώτη, το έχει δουλέψει στο μυαλό του. Ακριβώς. Είναι ευκαιριακή συνεργασία αυτή. Αυτή είναι συνεργασία καρδιάς. Είναι άλλο ακριβώς πράγμα. Και η Σεμίνα Ιδηγενή το απέδειξε με τον απέδειξε τρόπο. Ακριβώς, το απέδειξε ότι σέβεται το σχεδιασμό. Ότι σέβεται το σχεδιασμό του κόμματος και ότι εδώ ήρθε για να βοηθήσει. Έτσι. Και όχι για να κάνει μετατάξεις. Λοιπόν, δυστυχώς και αυτή η αρχή και αξία της αριστεράς λερώθηκε από το τελευταίο, από την τελευταία, να το πω έτσι, αποκάλυψη για το πώς διαχειρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ τον κόσμο και την εξουσία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κουκουέ δυνατό.